Καλημέρα, συνάδελφοι, εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ, βρισκόμαστε εδώ για να δώσουμε ένα μήνυμα ότι η τρομοκρατία που επιχειρεί η κυβέρνηση να περάσει στους χώρους υγείας και στους υγειονομικούς δεν θα περάσει. Βρισκόμαστε δίπλα στο σωματείο του Άγιου Σάββα, στον πρόεδρό του. Δηλώνουμε ότι είμαστε όλοι Κώστας Καταρακιάς και θα σπάσουμε στην πράξη την τρομοκρατία που θα θέλουν να επιβάλλουν διώχνοντας τον συνάδελφο από το χώρο δουλειάς. Φαίνεται ότι τελειώσαν τα χειροκροτήματα και οι υποσχέσεις και αρχίζουν πλέον οι διώξεις και οι ποινικοποιήσεις. Έχουν ανοίξει φάμπρικα διώξεων των υγειονομικών σε όλη την Ελλάδα, σε όποιον μιλάει και εκθέτει και ανακοινώνει τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για τις ελλείψεις σε προσωπικό, για την υποχρηματοδότηση, για τα τεράστια προβλήματα με τους εμβολιασμούς των υγειονομικών και των πολιτών. Είμαστε εδώ, σηκώνουμε το χάντι που έριξε η κυβέρνηση και στις 16 Φλεβάρι δίνουμε δυναμική απάντηση. Ένα είναι το μήνυμα που στέλνουμε. Σιγά μη φοβηθούμε απέναντι σε αυτά τα οποία σχεδιάζει η κυβέρνηση. Να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στη δουλειά στον συνάδελφο Κώστα Καταρακιά και καλούμε όλους τους συναδέλφους να μην γίνει δεχτή η προσπάθεια της διοίκησης και του Υπουργείου Υγείας να φύγει από τη δουλειά. Είμαστε εδώ, θα μείνει εδώ ο Κώστας, όπως όλοι οι υγειονομικοί θα συνεχίσουν τον αγώνα για ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας